Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή της Αυτοκινηστικής Λέσχης Μηχανοκίνητου, καθώς και επίσης το συντονιστή κύριο Τσίχλη, για την τιμή που μου έκανε να απευθυνθώ απόψε σε εσάς για την ινσουλίνη, ένα φάρμακο που ενώ θα έπρεπε να θεωρείται ο σωτήρος των διαβητικών, αντιμετωπίζεται από πολλούς σαν εφιάλτιστος. Ο διαβήτης στη σημερινή εποχή αποτελεί τη χειρότερη μάστιχα στο τομέα υγείας μαζί με τον καρκίνο. Έχει λάβει διαστάσεις πανδημίας στην Ιφίλιο. Παγκόσμια, 400 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη. Οι μισοί δεν το ξέρουν καν. Το 77% κατοικεί στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μέχρι το 2035, δηλαδή σε 20 χρόνια από τώρα, θα έχουν προστεθεί άλλα 200 εκατομμύρια άτομα με διαβήτη. Στον παγκόσμιο φάρτη φαίνεται η κατανομή του διαβήτη σε κάθε ήπειρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι σε χώρες όπως αυτές της Άπανατολής και της Κίνα, όπου οι νόσους παραδοσιακά ήταν σε χαμηλά επίπεδα, τώρα, λόγω αύξησης των συνηθιών διατροφής, παρουσιάζει τρομερή αύξηση. Ένα στους 12 ανθρώπους θα εμφανίσει διαβήτη. Κάθε 7 δευτερόλεπτα, ένας άνθρωπος πεθαίνει από διαβήτη. Μόνο το 2014, 5 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας του διαβήτη. Και η κατάσταση στην Ελλάδα, τραγική. Περίπου 1.200.000 Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουν διαβήτη. Ένα στους 5 θανάτους στον ελληνικό πληθυσμό σχετίζεται με την έλλειψη σωστού ελέγχου του διαβήτη. Σχεδόν 634.000 Έλληνες έχουν διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη, αυτό που ονομάζουμε προδιαβήτη. Ο διαβήτης τύπου 2 αποτελεί το 80-90% των συνολικών περιπτώσεων διαβήτη στην Ελλάδα και μειώνει το προσδόκιμο ζωής κατά 8-10 χρόνια. Ένα στους 3 με διαβήτη τύπου 2 δεν έχουν επίγνωση της ασθένειάς τους και γι' αυτό το λόγο μένουν αδιάγνωστοι. Κάθε χρόνο τουλάχιστον 35.000 νέα περιστατικά στη χώρα μας και κάθε χρόνο 500 παιδιά κάτω των 16 ετών προστίθονται στα νέα αυτά περιστατικά. Από αυτά, το 1/3 αποτελεί διαβήτη τύπου 2 λόγω παιδικής παχυσαρκίας. Και το οικονομικό κόστος, τεράστιο. Σε μια εποχή που βιώνουμε οικονομική κρίση, περίπου το 12% των συνολικών δαπανών για την υγεία δαπανάται στο διαβήτη. Το πιο σημαντικό είναι ότι μόνο το 1/4 αφορά τη θεραπεία του. Το υπόλοιπο 75% αφορά τις επιπλοκές του. Το ετήσιο κόστος της θεραπείας ενός ασθενή φτάνει στα 1.300 ευρώ. Και αν παρουσιάσει έστω και μία επιπλοκή, το κόστος αυξάνεται κατά 2.900 ευρώ. Μια από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσω όταν λέω σε έναν ασθενή ότι έχει διαβήτη είναι «Γιατί πρέπει να πάρω φάρμακα για να αντιμετωπίσω το διαβήτη?» Επιτρέψτε μου να πω πως η απάντηση είναι απλή. Γιατί θα τα πάθεις όλα αυτά. Θα καταστρέψεις την καρδιά σου, τις στήσεις σου αν είσαι άντρας, τα νεφρά και τα αγκία σου. Τα πόδια σου θα έχουν κλειδιά που δεν θα κλείνουν. Και πριν περάσω στο κυρίως μέρος της ομιλίας μου, με κίνδυνο να γίνω βαρετή, θα σας θυμίσω. Πάντα μετράμε το ζάχαρο. Η φυσιολογική τιμή για ένα άτομο που δεν είναι ηλικιωμένο και που δεν έχει σοβαρή καρδιοπάθεια είναι λιγότερο των 100 μιλιγκράμμα ανά δεσιλίτρα. Με άλλα λόγια, λιγότερο του 1. Πολύ σημαντική είναι και η μέτρηση μετά από το κύριο γεύμα. Το τέλειο θα ήταν η τιμή να είναι κάτω από το 140, δηλαδή κάτω από 1,40, αλλά υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι κάτω από 180. Κάθε 3 μήνες θα πρέπει να γίνεται έλεγχος με τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Στόχος για τους περισσότερους διαβητικούς
είναι το 7% που αντιστοιχεί σε μέσο όρο ζαχάρου 154. Και ποια φάρμακα έχουμε στη φαρέτρα μας? Στη διαφάνεια βλέπετε τη διασέψιμη φαρέτρα μας, όπως τα φάρμακα τύπου σολόζα και διαμικρόν, φάρμακα τύπου γλυκοφάς, το άκτος, οι νεότερες κατηγορίες όπως το ζανούβια, το γκάλβος, το γιάγλα, οι έτοιμοι συνδυασμοί τους. Υπάρχουν επίσης τα ενέσιμα GLP ανάλογα, όπως το μπαγέτα, το βικτόζα και το λουξούμια, αλλά και η ινσουλίνη, ανθρώπινη και τα ανάλογά της. Με πολύ λίγα λόγια, η στρατηγική που σχεδιάζουμε για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 ξεκινά με το συνδυασμό δίαιτας, άσκησης και μετφορμίνης, το λεγόμενο γλυκοφάς. Εάν μετά το τρίμηνο η τιμή της γλυκοζηλωμένης αιμοσφαιρίνης δεν μειωθεί κάτω από το 7%, τότε προστίθεται και δεύτερη κατηγορία αντιδιαβητικού φαρμάκου και επαναλαμβάνεται και η ίδια διαδικασία μέχρι ότου ο ασθενής να ρυθμιστεί. Και πλέον μπαίνουμε στο ζουμί αυτής της παρουσίασης, η ινσουλίνη. Κάθε φορά που θα πω σε ένα ασθενή ότι πρέπει να ξεκινήσει ινσουλίνη, αντιμετωπίζω ένα σωρό μύθων που κυκλοφορούν από στόμα στο στόμα και έχουν μετατρέψει την ινσουλίνη σε μπαμπούλα το διαβητικό. Ας δούμε όμως έναν έναν από αυτούς τους μύθους και μαζί με αυτούς και μερικές αλήθειες που ισχύουν για την ινσουλίνη. Λέει λοιπόν ένας ασθενής: «Μα η θεραπεία με ινσουλίνη είναι κατάλληλη μόνο με άτομα με διαβήτη τύπου 1. Είναι μύθος. Η θεραπεία με ινσουλίνη είναι κατάλληλη για κάθε άτομο με διαβήτη, είτε αυτό έχει διαβήτη τύπου 1, είτε έχει διαβήτη τύπου 2. Ο γιατρός επιλέγει το κατάλληλο σχήμα ινσουλίνης για κάθε άτομο που εξαρτάται από το βάρος, πόσο ασκείται, τι τρώει και τα επίπεδα του ζαχάρου. Η ινσουλίνη είναι μία ορμόνη που παράγεται φυσιολογικά στον οργανισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Η ινσουλίνη εκρίνεται στο πάγκρεας και πιο συγκεκριμένα από μια ομάδα κυττάρων που ονομάζονται β' κύτταρα και είναι απαραίτητη για το μεταβολισμό των θρεπτικών συστατικών που λαμβάνουμε με τη τροφή. Η ινσουλίνη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των επιπέδων του ζαχάρου στο αίμα μέσα σε φυσιολογικά όρια. Χωρίς αυτή, το σώμα παρά την αυθονία της τροφής εξασθενεί και πεθαίνει από σιτία. Στο παρακάτω σχέδιο φαίνεται πώς λειτουργεί η ινσουλίνη μέσα στο σώμα μας. Η ινσουλίνη συνδέεται με υποδοχής στην επιφάνεια των κυττάρων του σώματος. Η ινσουλίνη δρά σαν φύλακας που επιτρέπει στη γλυκόση να εισέλθει στα κύτταρα. Επίσης, η σημαντική έλλειψη ινσουλίνης προκαλεί συμπτώματα. Είναι αλήθεια. Η σημαντική έλλειψη ινσουλίνης προκαλεί συμπτώματα όπως σκόπωση, έλλειψη ενεργητικότητας, πολυουρία, πολυδιψία και φθόλουρα στην όραση. Μερικές φορές όμως τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι ήπια και μπορεί να μην τα δείτε λαμβανόμαστε ή μπορεί να τα αποδίδουμε στην ηλικία μας. Ο γιατρός μας είναι το κατάλληλο άτομο για να μας ενημερώσει αν χρειαζόμαστε θεραπεία με ινσουλίνη. Κάποιες φορές οι καλά ενημερωμένοι ασθενείς με ρωτούν: «Η ινσουλίνη θα με βοηθήσει να νιώσω καλύτερα?» Είναι αλήθεια. Φυσικά, γιατί εφόσον ο οργανισμός μας έχει έλλειψη, θα νιώσουμε καλύτερα όταν ξεκινήσουμε τη θεραπεία της. Η ινσουλίνη θα βοηθήσει τον οργανισμό μας να αξιοποιήσει τα θρεπτικά συστατικά και τη γλυκόζη της τροφής που μετατρέπει σε ενέργεια. Έτσι θα νιώθουμε πάλι τις δυνάμεις μας να επιστρέφουν και θα μπορούμε να κάνουμε ξανά με μεγαλύτερη άνεση τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Ποιος είναι ο μεγάλος φόβος ιδιαίτερα για νεότερους ασθενείς? Ότι η θεραπεία με ινσουλίνη θα κάνει πιο δύσκολη την καθημερινότητά τους. Αυτό είναι μύθος. Η θεραπεία με ινσουλίνη είναι συνήθως ένα απλό σχήμα θεραπείας που προσαρμόζεται στις ανάγκες και τον τρόπο ζωής των ατόμων με διαβήτη. Η ινσουλίνη χορηγείται υποδόρεια, στην κοιλιά, στα πόδια ή στα χέρια με πέρα ινσουλίνης που είναι πολύ απλή στο χειρισμό της. Οι βελόνες που προσαρμόζονται στην πένα είναι πολύ μικρές. Η πιο μικρή που υπάρχει είναι μήκους μόνο 4 χιλιοστών και πρακτικά η αίρεση της ινσουλίνης είναι εντελώς ανώδυνη. Ακούμε συχνά: «Τα άτομα που πάσχουν από ινσουλίνη χρειάζονται οπωσδήποτε να κάνουν ενέσεις ινσουλίνης». Είναι και μύθος, αλλά και αλήθεια.
Τα άτομα με διαβήτη τύπου 1, που αποτελούν το 5 με 10% των ατόμων με διαβήτη, έχουν καθολική έλλειψη ινσουλίνης και πραγματικά χρειάζονται από την αρχή απαραίτητα πολλές ενέσεις ινσουλίνης καθημερινά. Στην περίπτωση όμως του διαβήτη του τύπου 2, που αφορά το 90 με 95% του συνόλου των ατόμων με διαβήτη, ενδέχεται να μην υπάρχει ανάγκη χορήγησης ινσουλίνης, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια μετά τη διάγνωση. Το σημαντικό είναι να έχουμε ρυθμισμένο το ζάχαρο στο αίμα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε ή και θα αποφύγουμε τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών. Ποιοι ασθενείς χρειάζονται ινσουλίνη? Όλοι οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και λάντα θα χρειαστούν μόνιμα ινσουλίνη, εκτός και αν κάνουν μεταμόσχευση νησιδιών του παγκρέατος, αλλά και πολλά άτομα με ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, που δεν πετυχαίνει το θεραπευτικό σκοπό, δηλαδή την γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω του 7%, παρά τη μέγιστη δόση αντιδιαβητικών φαρμάκων. Ο νεοδιαγνωσμένος ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 2, με πολύ αυξημένα επίπεδα γλυκόζης, και όταν συνυπάρχουν και τόνο στο αίμα που είναι τοξικές ουσίες για τον οργανισμό. Στην εγκυμοσύνη, κατά την νοσηλεία στο νοσοκομείο, μετά από ένα οξυέφραγμα του μυοκαρδίου, στην νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όταν χορηγούνται μεγάλες δόσεις κορτιζόνης, στην νεφρική ανεπάρκεια που τα περισσότερα φάρμακα είναι απαγορευτικά, σε σοβαρές αλλεργίες στα αντιδιαβητικά ή σε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούνται από τα αντιδιαβητικά φάρμακα. Η έλλειψη ινσουλίνης προκαλεί αποτυχία. Σημαίνει αποτυχία. Είναι μύθος. Πολλά άτομα με διαβήτη καταβάλουν ιδιαίτερα επίμονες προσπάθειες προκειμένου να ακολουθήσουν το πρόγραμμα δίαιτας, άσκησης και απώλειας βάρους που τους έχει προτείνει ο γιατρός τους. Παράλληλα, ακολουθούν με συνέπεια την από του στόματος θεραπευτική τους αγωγή, χωρίς να καταφέρουν να ελέγξουν τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια εξελικτική νόσος. Δηλαδή, με την πάροδο του χρόνου, το πάνκρεας εκρίνει όλο και λιγότερη ινσουλίνη και έτσι χρειάζεται η συνεχής αναπροσαρμογή της θεραπευτικής αγωγής, ώστε να διασφαλιστεί ότι το ζάχαρο στο αίμα βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα. Η σωστή διατροφή και η σωματική άσκηση είναι πάντα σημαντικά, ωστόσο οι ανάγκες για φαρμακευτική αγωγή αλλάζουν συνεχώς. Ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 θα χρειαστεί τελικά ινσουλίνη, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το θεωρούμε ως αποτυχία. Οι ενέσεις της ινσουλίνης είναι επώδυνες. Αυτό κι αν είναι μύθος. Με τις ειδικές συσκευές τύπου πένας και τις μικρές και λεπτές βελόνες που χρησιμοποιούνται σήμερα, οι ενέσεις ινσουλίνης είναι σχεδόν ανώδυνες. Στην πραγματικότητα, πολλοί θα έλεγαν ότι το τρύπημα του δακτύλου για τη μέτρηση των επιπέδων της γλυκόζης προκαλεί περισσότερο πόνο από εκείνο των ενέσεων της ινσουλίνης. Συνήθως, όταν τα άτομα με διαβήτη κάνουν την πρώτη τους ένεση, συχνά λένε «Δεν το πιστεύω ότι δεν πόνεσα». Σήμερα υπάρχουν πένες ινσουλίνης, τις οποίες προσαρμόζουμε μια μικροσκοπική βελόνα, επιλέγουμε τη σωστή για μας δόση ινσουλίνης και κάνουμε την ένεση ανώδυνα. Πώς γίνεται η ινσουλίνη? Καταρχήν, δεν χρειάζεται να καθαρίσουμε το σημείο που πρόκειται να κάνουμε την ένεση με ενόπνευμα, παρά μόνο αν είναι βρώμικο και δεν τρίβουν το σημείο της ένεσης. Ο ιδανικός ιστός για την ένεση της ινσουλίνης είναι ο υποδόριος λιπόδης ιστός, αυτός που βρίσκεται δηλαδή κάτω από το δέρμα, αλλά όχι μέσα στο μήνυμα. Ακολουθούμε τον μνημονικό κανόνα, ίδια ώρα, ίδιο σημείο και επιλέγουμε μαζί με τον γιατρό μας ή την εξειδικευμένη νοσηλεύτρια το κατάλληλο μήκος βελόνας που παρεμβιάζει στο δέρμα μας. Εάν χρησιμοποιούμε μικρή βελόνα των 4 χιλιοστών, η χορήγηση της ινσουλίνης γίνεται με κάθετο τρόπο. Εάν η βελόνα είναι πάνω από 5 χιλιοστά, τότε θα πρέπει να κάνουμε δερματοπτυχή. Εάν η βελόνα είναι μεγάλη, όπως οι κλασικές σύριγγες ινσουλίνης, θα κάνουμε την έγχυση στις 45 μοίρες. Πάντοτε ελέγχουμε τη ροή του στυλό πριν κάνουμε την έγχυση και ποτέ μα ποτέ δεν αποσύρουμε τη βελόνα πολύ γρήγορα, παρά μόνο αφού κρατήσουμε πατημένο το έμβολο για 10 δευτερόλεπτα. Ποιοι παρεμπειράγοντες επηρεάζουν τη χορήγηση της ινσουλίνης? Η θέση της ένεσης. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ινσουλίνη απορροφάται με διαφορετικό ρυθμό από τις διάφορες περιοχές του σώματος που κάνουμε την ένεση. Απορροφάται γρήγορα από την κοιλιά, αργά στο πόδι και στους γλουτούς και ενδιάμεσα στο χέρι. Σε περιοχές με περισσότερο λίπος, η ινσουλίνη απορροφάται πιο αργά.
Πρώτου φαγητού κάνουμε την ισουλίνη στην κοιλιά, λόγω της γρήγορης απορρόφησης. Όταν κάνουμε την βραδινή δόση, προτιμούμε για την πιο άργη απορρόφηση τα πόδια. Η ισουλίνη χορηγείται εφόρου ζωής. Αυτό είναι μύθος. Ορισμένα άτομα με ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2 ίσως χρειάζονται προσωρινά τη λήψη ισουλίνης. Όμως αμέσως μετά τη διάγνωσή τους, αν το ζάχαρος στο αίμα τους είναι πολύ ψηλά επίπεδα ή κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, ενώ κάποιοι άλλοι ενδέχεται να χρειάζονται ισουλίνη σε μόνιμη βάση. Αν ο ασθενής έχει χάσει αρκετό βάρος, με δίαιτα, άσκηση ή και με χειρουργική επέμβαση, ίσως ανακαλύψει ότι δεν έχουν πλέον την ανάγκη της ισουλίνης, ενώ άλλοι ενδέχεται να τη χρειάζονται ακόμη. Αυτό εξαρτάται σημαντικά από το πόσο ήγει ήδη επηρεαστεί η λειτουργικότητα του παγκράτους. Η χορήγηση της ινσουλίνης δεν είναι εύκολη. Μύθος. Οι μέρες που η ενέστηση ινσουλίνης ήταν τεράστιες, δύσχριστες και η χορήγησή τους ήταν δύσκολη αποτελούν πλέον παρελθόν. Σήμερα η ινσουλίνη διατίθεται σε πένες που μπορείτε να τις έχουμε μαζί μας, δεν χρειάζεται να διατηρείται στο ψυγείο και μπορεί να χορηγηθεί διακριτικά. Θα πρέπει όμως πάντα να θυμόμαστε να αλλάζουμε τη βελόνα της ινσουλίνης κάθε μέρα, να αντικαθιστούμε τη φύσιγγα ή το προγεννησμένο στυλό κάθε 4 εβδομάδες, ακόμα και αν έχει ινσουλίνη. Πρέπει να διατηρούμε τη φύσιγγα ή το προγεννησμένο στυλό σε θερμοκρασία δωματίου και να διατηρούμε την επιπλέον ινσουλίνη εντός του ψυγείου. Όπως βλέπετε και στην εικόνα, οι συσκευές είναι πολλές. Υπάρχουν τα στυλό ινσουλίνης που έχουν φύσιγγα, τα προγεννησμένα στυλό, η σύριγγα και το μπουκάλι της ινσουλίνης, η αντλία ινσουλίνης. Ο γιατρός ή η εξειδικευμένη νοσηλεύτρια μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή της συσκευής που ταιριάζει τις ανάγκες και να δείξουν πώς να τη χρησιμοποιούμε. Η ινσουλίνη συμβάλλει στην αύξηση του σωματικού βάρους. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε ορισμένα άτομα με ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2 ενδέχεται να παρατηρηθεί αύξηση του σωματικού βάρους μετά την έναρξη της ινσουλινοθεραπείας. Ωστόσο, η αύξηση του σωματικού βάρους δεν οφείλεται σε αυτή καθ' αυτή την ινσουλίνη. Οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στην περίπτωση που η θεραπεία αντιμετώπισης του διαβήτη είναι αποτελεσματική, τότε ο οργανισμός αρχίζει να απορροφά τους υδατάνθρακες που παίρνει από την τροφή πιο αποτελεσματικά, οδηγώντας έτσι σε αύξηση του βάρους. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που η ανεξήγητη απώλεια βάρους αποτελεί το πιο συχνό σύμπτωμα αρρύθμισης του διαβήτη. Τα καλά νέα είναι ότι με τις νέες γενιάς ινσουλίνες, όταν η χορήγηση γίνεται μια φορά την ημέρα, η αύξηση του βάρους είναι μάλλον μικρή, δηλαδή της τάξης των 2 κιλών και σε μεγάλα διαστήματα χορήγησης. Στα άτομα με διαβήτη τύπου 2 δεν παράγουν ινσουλίνη. Αυτό είναι μύθος. Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 ενδέχεται να παράγουν ακόμα και υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης από τα άτομα χωρίς διαβήτη, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της θεραπείας, με μια κατάσταση που λέγεται γνωστή ως υπερινσουλινεμία. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλές φορές στο διαβήτη τύπου 2 και ειδικότερα στα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα υπάρχει μια κατάσταση η οποία ονομάζεται αντίσταση στην ινσουλίνη και κατά την οποία ο οργανισμός χρειάζεται μεγαλύτερες ποσότητες ινσουλίνης για να ρυθμιστούν τα ζάχαρα στο αίμα. Η χορήγηση της ενέσιμης ινσουλίνης συμπληρώνει την ποσότητα της ινσουλίνης που χρειάζεται ο οργανισμός, μια και η ενδογενής της παραγωγής μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η ινσουλίνη ενδέχεται να μειώσει πολύ τα επίπεδα του ζαχάρου και να προκαλέσει υπογλυκαιμία. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά όχι πολύ συχνά. Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 διατρέχουν συνήθως μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης υπογλυκαιμίας. Και όταν μιλάμε για υπογλυκαιμία, εννοούμε ζάχαρο μετρημένο στο μηχανάκι κάτω από 70 ή κάτω από 0,7. Οι περισσότεροι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 αναγνωρίζουν εύκολα τα συμπτώματα, όπως θολή όραση, μούδιασμα στη γλώσσα και στα χείλη, έντονη πείνα, ταχυκαρδία, οχρό και υδρωμένο δέρμα, πονοκέφαλο, ζάλι, τρεμούλα στα χέρια, αδυναμία στα πόδια. Επίσης, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να γίνουν συγχυτικοί και να έχουν επιθετική συμπεριφορά. Ωραία. Τι κάνουμε όταν έχουμε υπογλυκαιμία? Εάν αισθανόμαστε συμπτώματα υπογλυκαιμίας, θα πρέπει να καταναλώσουμε μια ποσότητα υδατάνθρακων. Όπως 3 κουταλάκια του γλυκού μαρμελάδα, ή μέλι, ή ζάχαρη, ή μισό ποτήρι κανονική λεμονάδα, ή μισό κουτάκι κοκακόλα κανονική,
ή 6 με 7 μικρά καραμέλες ελεδάκια, αυτά που είναι στα παιδάκια, τα χαρίμπο, ή 3 με 4 ταμπλέτες γλυκόζης. Μετά από 5 με 10 λεπτά τις ώρες ξαναμετράμε το ζάχαρο. Εάν είναι κάτω από 70, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση που δεν έχουν βελτιωθεί τα συμπτώματα, ξανατρώμε κάτι γλυκό. Εφόσον το ζάχαρο ομαλοποιηθεί, εάν είναι η ώρα του φαγητού, τρώμε το γεύμα ή το δείπνο. Διαφορετικά, τρώμε είτε μία φέτα ψωμιού, ή ένα ποτήρι γάλα, ή 2-3 κράκερ, ή ένα μικρό γιαούρτι, ή ένα κομμάτι φρούτο. Ένα κομμάτι φρούτο, όχι ολόκληρο το φρούτο και όχι όλα αυτά μαζί. Ανεβαίνει το ζάχαρο στο 300. Η χορήγηση της ινσουλίνης δείχνει ότι ο διαβήτης έχει επιδεινωθεί. Είναι μύθος. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια σοβαρή πάθηση ο διαβήτης, ανεξάρτητα από τον τρόπο αντιμετώπισης του, αν και δυστυχώς ελάχιστοι άνθρωποι το κατανοούν. Αυτό ισχύει επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε διαβήτη, να αισθανόμαστε καλά ή να αγνοούμε τα συμπτώματα όπως η δίψα και η κόπωση, οπότε ίσως πιστεύουμε ότι έχουμε λίγο αυξημένα επίπεδα ζαχάρου ή κάποια άλλη πάθηση που ακούγεται πιο ήπια. Μια από τις μεγαλύτερες έρευνες που έγιναν για τα ωφέλη της καλής ρύθμισης πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη της δεκαετίας του 90 και έδειξε ότι ο πολύ καλά ρυθμισμένος διαβητικός είναι αυτός με το μέσο όρο τιμών ζαχάρου ημερησίως 156 μιλιγκράμμ, δηλαδή με γλυκοζηλιωμένη κάτω του 7% το τελευταίο τρίμηνο. Γι' αυτό επιμένουμε, γι' αυτό φωνάζουμε, γι' αυτό λέμε. Η χορήγηση της ινσουλίνης απαιτεί πολλές ενέσεις καθημερινά. Μύθος και αλήθεια. Όταν απαιτείται έναρξη ινσουλινοθεραπείας, συνήθως γίνεται μία ένεση την ημέρα, το βράδυ, πριν την κατάκληση και στις περισσότερες περιπτώσεις συνδυάζεται με τη χορήγηση από τους στόματους αντιδιαβητικών δισκίων ή και ενέσιμων GLP αναλόγων. Ωστόσο, αν τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα είναι ακόμα πολύ ψηλά μετά από τα γεύματα, ίσως χρειαστεί να κάνουμε μία ή περισσότερες ενέσεις πριν από αυτά. Η ινσουλίνη είναι η τελευταία θεραπευτική λύση. Αυτό κι αν είναι μύθος. Παρόλο που ορισμένοι εξαντλούν κάθε δυνατή θεραπεία για την αντιμετώπιση του διαβήτη, πριν καταφύγουν στη χορήγηση ινσουλίνης, αυτό ίσως δεν είναι και η καλύτερη στρατηγική. Μέχρι το άτομο με διαβήτη τύπου 2 να αρχίσει την ινσουλινοθεραπεία, ενδέχεται να έχει ήδη εμφανίσει επιπλοκές εξαιτίας της κακής ρύθμισης του ζαχάρου στο αίμα. Επειδή υψηλές τιμές γλυκόζης αυξάνουν τον κίνδυνο της καρδιακής προσβολής, του εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων σοβαρών προβλημάτων υγείας, δεν πρέπει να χάνεται χρόνο σε θεραπείες που δεν επιτυχάνουν να θέσουν υποπλήρη έλεγχο του διαβήτη. Στην πραγματικότητα, η έγκαιρη έναρξη θεραπείας με ινσουλίνη ενδέχεται να αποτρέψει τις όποιες επιπλοκές, να συμβάλλει στην καλύτερη αποτελεσματικότητα των από τους στόματους αντιδιαβητικών δισκίων και για περισσότερο χρόνο και μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα απλά θεραπευτικά σχήματα ινσουλίνης για μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Κλείνοντας την παρουσίαση, θα ήθελα να σας τονίσω τα εξής. Η ινσουλίνη αποτελεί ίσως τα βασικότερα όπλα μας για την αντιμετώπιση του διαβήτη. Οι πολλές μορφές με τις οποίες πλέον κυκλοφορεί η ινσουλίνη εξασφαλίζουν ότι κάποια από αυτές θα είναι κατάλληλο για τον κάθε ασθενή. Εμπιστευτείτε τον γιατρό σας. Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες που καθορίζουν πότε ένας ασθενής θα ξεκινήσει ινσουλίνη και που οι γιατροί τις ακολουθούν. Ενημερωθείτε για τον γιατρό σας ή την υπεύθυνη νοσηλεύτρια για το σωστό τρόπο χορήγησης της ινσουλίνης. Βρείτε τη συσκευή που σας ταιριάζει. Συνδυάστε τη θεραπεία με υγιεινή διατροφή και άσκηση. Μη φοβάστε την υπογλυκαιμία. Είναι σπάνια και για τις λίγες φορές που θα χρειαστεί να έχετε πάντοτε μαζί σας κάτι γλυκό. Και πάνω απ' όλα, συνεργαστείτε με τον γιατρό σας, ώστε αυτός να μπορέσει να σας χορηγήσει το κατάλληλο σχήμα θεραπείας, γιατί κάθε ασθενής είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν κάποιος γονέας έχει ζάχαρο, προεκτάσει τα παιδιά του, ενδέχεται να πάθουν ζάχαρο. Ναι, στο 60% υπάρχει κληρονομικότητα. Ιδιαίτερα στο διαβήτη τύπου 2, όχι τόσο στο διαβήτη τύπου 1. Αλλά
Αυτό που δεν λέμε είναι ότι ο διαβήτης τύπου 2 για να εμφανιστεί δεν χρειάζεται μόνο κληρονομικότητα. Χρειάζεται και άλλα πράγματα. Παχυσαρκία και έλλειψη άσκησης. Αν το άτομο, το οποίο προέρχεται από γονείς διαβητικούς, φροντίζει το βάρος του και κινείται σε έναν ρυθμό υπερβολικά, δεν σημαίνει να πηγαίνουμε κάθε μέρα στα γυμναστήρια και να σκοτωνόμαστε 2 και 3 ώρες. Μισή ώρα κάθε μέρα. Ένα γρήγορο περπάτημα που να μας κάνει να υδρώνουμε, ένα ποδήλατο. Μπορεί άνετα να τον αποφύγει και να μην εμφανιστεί ποτέ πια. Επίσης, αν οι κυρίες οι οποίες έχουν γεννήσει πρόσφατα, θα είδαν ότι γίνεται πια έλεγχος ρουτίνας την 25η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, ίσως και πολλές φορές νωρίτερα, τη λεγόμενη καμπύλη γλυκόζης. Γιατί? Εφόσον δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε τον διαβήτη, να προλάβουμε τον διαβήτη όταν εκδηλωθεί, προσπαθούμε να προστατεύσουμε το έμβριο στο να μην εκδηλωθεί στο μέλλον. Άρα, αν εμείς έχουμε μια μητέρα με πάρα πολύ καλά ρυθμισμένα ζάχαρα, σημαίνει ότι αυτός ο ενήλικας που θα γίνει μετά δεν θα κινδυνεύει τόσο πολύ από διαβήτη τύπου 2. Άλλη ερώτηση προς την κυρία Ζήμα. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την ενημέρωση σε όλους, σε όλο το πάνελ. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μέχρι ποια τιμή είναι ανεκτή, ποια τιμή είναι ανεκτή το 1,20, το 1,40 χωρίς να πάρουμε φάρμακα ή να πάρουμε κάποιο χάπι ή κάποια άλλη αγωγή. Ακούστε. Και μία ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση, μέχρι ποια τιμή το ζάχαρο είναι ανώδυνο, δεν μας προκαλεί κάποιες βλάβες, μέχρι το 1,30, 1,40. Λοιπόν, θα μιλήσω και θα ξεκινήσω με τη δεύτερη ερώτηση που μου κάνατε. Καταρχήν δεν υπάρχει τιμή το οποίο το ζάχαρο είναι ανώδυνο. Ξεχάστε το αυτό. Οι περισσότεροι ασθενείς οι οποίοι είναι μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας των εφραγμάτων, αν δεν είναι διαβητικοί, θα αρχίσουν να μιλάνε, έχουν μια τιμή γύρω στο 1,10, 1,15, 1,12. Λοιπόν, εδώ και 4 με 5 χρόνια η Ευρωπαϊκή Διαβητολογική Εταιρεία, η Αμερικανική πολύ νωρίτερα, έχει ορίσει αυστηρό όριο το 100, το 1. Οτιδήποτε πάνω από το 100 αρχίζει και το κοιτάει με μισό μάτι. Αν δεν έχουμε μια τιμή γύρω στο 1,10, συνιστούν να γίνεται καμπύλη γλυκόζης για να δούμε αν υπάρχει πρώιμος ζαχαρώδης διαβήτης, ο λεγόμενος προδιαβήτης που αναφερθήκαμε, γιατί κάνει ακριβώς τις ίδιες βλάβες, είτε έχετε 140, είτε έχετε 115. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, μέχρι πού παίρνετε χάπι και πού δεν παίρνετε χάπι. Εγώ πιστεύω και γενικότερα με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, γιατί το εγώ πιστεύω είναι τα λόγια μεγάλων ανδρών, είναι τα περισσότερα, οι περισσότερες φορές είναι λόγια του αέρα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε χαρακτηριστικά δίαιτα, άσκηση, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρχει. Και οι Αμερικανοί και λιγότερο οι Ευρωπαίοι βάζουν σαν φάρμακο πρώτης γραμμής μαζί με τη διαιτική άσκηση τη μετφορμίνη, το λεγόμενο γλυκοφάζ. Το λεγόμενο γλυκοφάζ βοηθάει τον οργανισμό να διαχειριστεί το πρώτο κομμάτι του διαβήτη, που είναι ότι βγάζω πολύ μεγάλη ποσότητα ενσουλίνης, αλλά δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Αν το κρατήσεις αυτό, προστατεύεις τον οργανισμό σου. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορέσεις να προφυλάξεις το πάνκρεας. Τώρα, μπορεί κάποιος να κάνει δίαιτα άσκηση και να σταματήσει το γλυκοφάζ? Ναι, μπορεί. Αν χάσει αρκετά κιλά και διατηρήσει αυτά τα κιλά, γιατί όλοι χάνουν κιλά. Το θέμα είναι ποιοι διατηρούμε. Άλλη ερώτηση προς την κυρία Ζήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.